κάποιες κινήσεις υποστήριξης, αυτό κτλ. Ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, βάζοντας δύο υπογραφές, βρίσκεται να τον κυνηγάει σύμπασα η οικονομική οικουμένη της Αθήνας. Και από εκεί που είχε σχεδόν διασφαλίσει και το μέλλον του, ας πούμε, γιατί δούλευε σκληρά, όχι υπερβολές, να βρίσκεται, ας πούμε, χωρίς, πώς να σου πω, τίποτα στα χέρια, χάνοντας τα πάντα όσα είχε. Βρέθηκα στην καταστροφή, αλλά δεν βρέθηκα στην καταστροφή από μια πτώση, από το έτσι κάτω. Λοιπόν, εκεί επάνω αυτό, μέχρι να το συνειδητοποιήσω, καταρχήν δεν έπεσα σε κατάθλιψη. Ο Θάνος ήταν και είναι φύλακας άγγελός μου. Και σε ακούει αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου πω. Γιατί? Επειδή είναι εδώ και 3-4 λεπτά στο τηλέφωνο και περιμένει έτσι να μιλήσουμε μαζί του. Πρέπει να τα κάνετε αυτά. Μπορώ τώρα να μιλήσω εγώ? Βεβαίως. Ξέρω ότι τα πράγματα να ξαναρχίζανε, τα ίδια έκανε και εγώ δηλώνω τα ίδια θα έπρεπε να κάνει, γιατί έτσι έχει δικαιώσει αυτή την παρουσία του πάνω σε αυτόν τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος ο Ανδρέας, μοναδικός.